Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κισάμου και Σελήνου, κύριος Αμφιλόχιος, έχουμε τη μεγάλη χαρά να επικοινωνούμε μαζί σας για εορτασμό, βέβαια, για την Ιερά Μνήμη του Αγίου Ευμενίου, Σεβασμιότατε. Την ευχή σας, Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος, να χαίρεστε και να γάλεστε πάντοτε και εσείς και όλοι όσοι έτσι δέχονται το μήνυμα της σημερινής επικοινωνίας μας και ο κόσμος όλος. Λοιπόν, τιμάτε τον Άγιο Ευμένιο τον Νέο στο προσκύνημα του Αγίου Νικηφόρου, όπως έχουμε ενημερωθεί. Είναι μια μέρα γιορτινή για την Κρήτη γενικότερα η αυριανή, έτσι δεν είναι? Είναι μια ημέρα, νομίζω, χαράς και ευλογίας για όλη την Ορθοδοξία, γιατί οι Άγιοι μας είναι πανορθόδοξοι και ο Άγιος Ευμένιος είναι δώρο Θεού για όλους μας, για όλο τον Ορθόδοξο κόσμο. Οι κεντρικοί εορτασμοί της μνήμης του θα εορταστούν στον τόπο της καταγωγής του, στην Εθιά της Μητροπόλεως Γορτίνης και Αρκαδίας, όπου εκεί θα τελεστεί τρισαρχιερατική συνοδική θεία λειτουργία και εκεί θα αναγνωστεί η πράξη αγιοκατάταξης του Αγίου Ευμενίου και επίσης θα αναγνωστεί η συνοδική εγκύκλιος και στη συνέχεια θα τεθεί και θεμέλιος λίθος σε ένα κυβόριο που θα φτιάξει η Μητρόπολης Γορτίνης και Αρκαδίας επί του τάφου του Αγίου Ευμενίου, που τελικά αποφασίστηκε να παραμείνει ο τάφος, να μην γίνει ανακομιδή των ιερολειψάνων του. Έτσι λοιπόν ο κεντρικός εορτασμός της μνήμης του θα γίνει αξίως και δικαίως στο χώρο όπου βρίσκεται ο τάφος του Αγίου, στο χωριό του δηλαδή, στην Ερχιά του νομού Ηρακλείου. Και εμείς εδώ στην δική μας την περιφέρεια, επειδή ο Άγιος Ευμένιος, όπως γνωστό, είναι πνευματικό τέκνο του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού, στο προσκύνημα του Αγίου μας, του Αγίου Νικηφόρου, θα τελέσουμε τον εορτασμό του και σήμερα με αρχαιρετικό εσπερινό και αύριο με αρχαιρετική θεία λειτουργία. Και εξ όσων έτσι έχουμε ενημερωθεί και με πλήθος προσκυνητών που θα προσέλθουν από την περιοχή μας, δηλαδή εννοούμε την ευρύτερη του νομού Χανίων, επειδή είναι λίγο δύσκολη η πρόσβαση στην Εθιά, στο χωριό του δηλαδή, του Αγίου. Είναι κάποιες ώρες εδώ οδικός και με λεωφορεία η μετακίνηση για να γίνει. Και έτσι λοιπόν θα έχουμε τη μεγάλη ευλογία να εορτάσουμε τον μεγάλο μας αυτό Άγιο στο προσκύνημα του Αγίου Νικηφόρου, καθώς όπως είπαμε, ο Άγιος Ευμένιος υπήρξε το πρόσωπο εκείνο που με παραγγελία του Αγίου Ανθίμου της Χίου, όταν το 1957 έκλεισε το λοβοκομείο, το λεπροκομείο της Χίου, ο Άγιος Άνθιμος έστειλε τον πατέρα Νικηφόρο τότε, τον Όσιο Νικηφόρο, στον αντιληπτρικό σταθμό της Αγίας Βαρβάρας στο Εγάλιο στην Αθήνα, όπου εκεί διακονούσε, υπηρετούσε ο τότε πατρίς Σοφρόνιος, ο μετέπειτα πατήρ Ευμένιος, που ονομάστηκε πατήρ Ευμένιος το 1975, όταν χειροτονήθηκε από τον τότε Μητροπολίτη Γορτίνης και Αρκαδίας, τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Τιμόθεο, μετέπειτα Κρήτης Τιμόθεο. Και πατήρ Άνθιμος της Χίος Άνθιμος εμπιστεύτηκε τον πατέρα Νικηφόρο, τον Όσιο Νικηφόρο, στον πατέρα τότε Σοφρόνιο, στον σημερινό Άγιο Ευμένιο. Και έτσι λοιπόν εμείς νιώθαμε αυτή την πνευματική συγγένεια και επίσης υπάρχουν επιστολές του Αγίου Ανθίμου προς τον πατέρα Σοφρόνιο τότε, δηλαδή τον Άγιο Ευμένιο, που του παραγγέλνει ο πατήρ Όσιος Άνθιμος του πατρός Ευμενίου, του τότε πατρός Σοφρονίου, να φροντίζει και να διακονεί με αγάπη τον πατέρα Νικηφόρο, τον Όσιο Νικηφόρο. Και εμείς, η Μητρόπολης μας έχει εκδώσει αυτές τις επιστολές σε μια ειδική έκδοση, τις οποίες τις διανύμαμε στον κατά τα εγγένεια του προσκυνήματος του Αγίου Νικηφόρου και είναι πολύ, νομίζω, όχι απλώς συγκινητικό, αλλά είναι έτσι πολύ πνευματικά επικοδομητικές οι επιστολές αυτές, έχουν ένα πλούτο πνευματικό και επ' ευκαιρία, αν θα είχατε χρόνο, θα μπορούσα μία από αυτές τις επιστολές να σας έτσι να άκουγα προχθές. Είναι σύντομη επιστολή, αλλά είναι βλέπει κανείς μέσα από αυτές τις επιστολές του Αγίου Ανθίμου και προς τον πατέρα Σοφρόνιο, δηλαδή προς τον Άγιο Ευμένιο, αλλά και προς τον πατέρα Νικηφόρο, τον Όσιο Νικηφόρο που έχει γράψει, βλέπει το ύψος το πνευματικό του πατρός Ανθίμου, του Αγίου Ανθίμου δηλαδή, της Χίου,
αλλά και την πνευματική του έτσι αγωνία, αλλά και αγάπη, την πατρική του αγάπη και για τον πατέρα Ευμένιο, τον πατέρα Σοφρόνιο, τον σημερινό Άγιο Ευμένιο, αλλά και για τον πατέρα Νικηφόρο, τον σημερινό Άγιο Νικηφόρο. Λέει λοιπόν μια επιστολή αυτή του Αγίου Ανθίμου της Χίου προς τον πατέρα τότε Σοφρόνιο, επαναλαμβάνω το σημερινό Άγιο Ευμένιο, που έχει γραφεί 20 Ιουλίου του 1959 τα εξής. Διαβάζω αυτολεξί την επιστολή. «Οσιότατε Πάτρε Σοφρόνια, ευχετικό συγγράφω και δέομαι προς Κύριον, όπως σας έβρει η παρούσα μου εν άκρα υγεία ψυχής και σώματος. Γέννητο, από τα γραφόμενα του Πάτερ Νικηφόρου, εγνώρισα την καλή σου προαίρεση και επαινώ την φιλάνθρωπον γνώμη σου. Σπέβδω δε να σου προσφέρω τας θερμάς ευχαριστίας μου, δια την αγάπη και συμπάθεια όπου έχεις στο πνευματικό μου τέκνον και τον περιποιείσαι καλύτερα από αδελφών σου. Συνάμα δε και να σε συγχαρώ, διότι εξιώθεις να περιποιείσαι ένα τέτοιον άγιον άνθρωπον, από τον οποίον έχεις να ωφεληθείς πολύ και από την μοναχική του πολιτεία και από την ενδιαστενία υπομονή του, και έχεις να παραλάβεις πολλά καλά παραδείγματα από αυτόν, εάν θέλεις, διότι είναι υποτακτικός, αλλά και τέλειος μοναχός, και καλότυχος θα είσαι εάν απολαμβάνεις τα ταπεινά ευχάστου, και δια τους υπεραυτού κόπους και μόχθους σου, έχεις να ανταμυφθείς πλουσίως παρακυρίου του δικαίου μισθαποδότου. Εγώ δε σε ευχαριστώ θερμός, διότι αναπάβεις το πνευματικό μου τέκνον και έγραψα το όνομά σου εις την πλάκαν μαζί με του πατρός Νικηφόρου, ή να και πάντοτε μνημονεύεστε εδώ, και να είναι βοήθειά σας εθία λειτουργία και η χάρη της Παναγίας βοηθείας. Και πάλιν σε ευχαριστώ και σε παρακαλώ να προσέχεις καλώς των θησαυρών όπου σου έφερεν η Παναγία πλησίον σου. Ταύτα και εσύ εύχομαι πατρικός αρχιμανδρίτης Άνθιμος Κάπα Βαγιάνος υγιένεται». Είναι μία από τις επιστολές αυτές του Αγίου Ανθίμου προς τον Άγιο, προς τον τότε πατέρα Σοφρόνιο, το σημερινό Άγιο Ευμένιο, και νομίζω μέσα από αυτή την επιστολή βλέπουμε την πολύ και μεγάλη αγάπη του Αγίου Ανθίμου προς τον Άγιο Νικηφόρο, προς τον πατέρα Νικηφόρο τότε, αλλά και προς τον πατέρα Σοφρόνιο, το σημερινό Άγιο Ευμένιο. Και αυτό είναι τελικά, ξέρετε, Εκκλησία. Είναι αυτή η παρουσία της χάρης του Θεού δια των Αγίων Του, η οποία Άγιοι είναι και για μας όλους, νομίζω, η παρηγοριά μας, έτσι, η στήριξή μας, ο τόπος της αναπαύσεώς μας, αλλά είναι βέβαια και για όλους μας μια πρόκληση και μια πρόσκληση κατά το Άγιο γίνεται να ακολουθούμε έτσι αυτό το δρόμο της αγιότητος, της χάριτος, της υπομονής, της καρτερικότητος, της υπακοής. Και νομίζω ότι αυτό το μήνυμα δίδει και ο σημερινός μεγάλος Άγιος Όσιος Ευμένιος που εορτάζει σήμερα και αύριο. Έτσι, αυτό το μήνυμα της χαράς και της ελπίδας και της ζωής που μόνο μέσα στη ζωή της Εκκλησίας μπορεί να γευθεί και να χαρεί ο άνθρωπος, και μόνο διά της Εκκλησίας και διά των μυστηρίων της μπορεί έτσι να χαριτωθεί μέσα διά της παρουσίας του Θεού στη ζωή του. Και μακάρι έτσι η ζωή μας όλοι, όλων μας δηλαδή, να είναι ένας αγώνας για την κατάκτηση αυτής της αγιότητας, διευχών και διαπρεσβειών του Μεγάλου μας Αγίου, του Οσίου Ευμενίου του Νέου. Σεβασμιότατε, σε ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ήταν πραγματικά εκπληκτικά αυτά που μοιραστήκατε, ειδικά η επιστολή. Νομίζω ότι ήταν συγκλονιστική και οι τηλεθεατές μας το ένιωσαν, ναι, αυτό. Είναι ένας πλούτος, είναι ένας πλούτος, ξέρετε. Και είναι τόσο, ξέρετε, αυτές οι επιστολές είναι τόσο, είναι δηλαδή τόσο ζωντανοί οι Άγιοι μας, που βλέπετε πώς επικοινωνούσαν με επιστολές, οι οποίες οι επιστολές αυτές τελικά χάρη τη Θεού και έτσι θαυμαστό το τρόπο περιήλθαν σε εμάς, ενώ στη Μητρόπολη μας, Κισάμου και Σελίδου. Εμείς τις εκδώσαμε σε μια ειδική έκδοση με τον τίτλο «Γραφή Οσίων Εύωσμος», τις οποίες τις διανύμαμε, μιλάμε για πάνω από 15.000 αντίτυπα, και ακόμα φυσικά έχουμε έτσι και τις διανέμουμε, και αν κάποιοι από τους τηλεθεατές ακούν έτσι αυτό το μήνυμά μας, αν θέλουν να σε επικοινωνήσουν με την Μητρόπολη, σε email της Μητροπόλεως, και ευχαρίστως θα τη στείλουμε, γιατί είναι ένας, εννοούμως ευλογία, είναι ένας πλούτος, ξέρετε, αυτές οι επιστολές του Πατρός Ανθίμου, του Αγίου Ανθίμου προς τον Άγιο Ευμένιο και προς τον Άγιο Νικηφόρο. Και φανερώνουν το πόσο τελικά
όχι μόνο ζωντανή και αληθινή η πίστη μας, αλλά το πόσο μπορούμε να ψηλαφίσουμε αυτή την πίστη εμείς, αν θέλουμε φυσικά και αν έχουμε έτσι αυτή τη διάθεση της ψηλάφισης έτσι, και της εμπειρίας της πίστεώς μας. Και ο Σευμένιος είναι μια απτή, ζωντανή παρουσία αυτής της αλήθειας. Και μακάρι έτσι πραγματικά όλοι μας, γιατί όλοι νομίζω το έχουμε ανάγκη, έτσι να βρούμε αυτή τη δύναμη της υπέρβασης και να ψηλαφούμε δια των Αγίων μας και δια του Αγίου Ευμενίου αυτή την αλήθεια της παρουσίας του Αναστημένου Χριστού στη ζωή μας. Την ευχή σας να ζητήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Χριστός Ανέστη, Σεβασμίωτατε. Αληθώς ο Κύριος. Καλή δύναμη και σε εσάς. Την ευχή του Αγίου Ευμενίου να έχουμε όλοι μας. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Ακούσαμε τον Σεβασμίωτατο του Μητροπολίτη Κισάμου. Η επιστολή ήταν συγκλονιστική, λέξη προς λέξη. Πραγματικά λοιπόν, μιλούν άγιοι άνθρωποι, μιλούν μεταξύ τους. Ήταν κάτι το μοναδικό λοιπόν και γι' αυτό χαρήκαμε ιδιαίτερα για την επικοινωνία αυτή με τον Σεβασμιότατο που μοιράστηκε έτσι αυτό το απόσπασμα μαζί μας. Θυμίζουμε βέβαια απευθείας η Ιερά Αγρυπνία από την Κύπρο σήμερα στις 7.30 για τον Άγιο Ευμένιο. Χρωστατούς του Μητροπολίτη Μόρφου, απευθείας μετάδοση σήμερα το απόγευμα από την 4Ε. Τώρα πάμε να δούμε ένα βίντεο, καθώς η Εκκλησία μας τιμά σήμερα τον Άγιο Παύλο τον Πελοποννήσιο, τον Οσιομάρτυρα. Το βλέπουμε, το παρακολουθούμε και αμέσως μετά πάμε στη Χαλκίδα. Μας περιμένει ο πατήρ Θεοφύλακτος Τσαγκλάρης, ο προϊστάμενος της Ευαγγελίστριας.